από το μακρινό 1985 η Starship με το We Build This City. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτη 107.6 και 97.6 με το Δημήτρη G στο Prime Time μέχρι τις 6. Στην παρέα μας είναι και τα εστιατόρια McDonald's, ο χορηγός της εκπομπής μας. Στην παρέα μας, όπως κάθε Πέμπτη στο παρά 20, 4:40, είναι ο Ζακ από το CyprusGamer.com. Ζακ, σε καλησπερίζω. Κάτι μυρίζει εδώ μεταξύ. Ή μήπως είναι η τσίκνα της Τσικνοπέμπτης? Μάλλον. Δημήτρη μου, πρέπει... έξω στα μπαλκόνια είναι βλέπει το του Μάρι από το μεσημέρι, τις καπνιές, κάτι καίγεται, κάτι γίνεται. Και έχει και κυκλοφορήσει και φωτογραφία, η στάνταρ φωτογραφία με την Κύπρο η οποία αχνίζει προς τα πάνω και τάχα μου είναι οι φουκούες οι οποίες καπνίζουν προς τα πάνω και φαίνονται από το διάστημα. είναι στο αίμα μας. Όπου με τον κάθε όπου αφορμή για να φάμε, νομίζω δίνουμε μέσα. Λες και τις υπόλοιπες, είναι και άλλο το που λένε τώρα, ότι λες και τις υπόλοιπες μέρες τρώμε λουβιά με τα λάχανα. Μόνο η γύρα. Ο Ζακ από το CyprusGamer.com, η σελίδα η οποία, η κυπριακή σελίδα η οποία ασχολείται με video games, εννοείται, reviews, καινούργιες κυκλοφορίες, unboxings, reviews πάνω στα unboxings. Είχατε πρόσφατα το review για το DualSense Edge, το μοχλό της Sony. Το έχω δει, το έχεις κάνει απίστευτα ωραία, μπορώ να σου πω. Φτιάχνεις πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι ατμόσφαιρα η οποία βλέπουμε και στο βίντεο το οποίο ανεβάζουμε κάθε Παρασκευή, την επόμενη μέρα δηλαδή, στο YouTube. Να μας βλέπετε κιόλας. Τώρα μας ακούτε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6. Αύριο Παρασκευή θα μας δείτε και σε βίντεο. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα δωρεάν παιχνίδια από την Epic Games. Φεύγει στις 6 το Recipe for Disaster που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα εστιατόριο management, διάστηση στην κουζίνα, crossover παιχνίδι, όπου διαχειρίζεστε ένα εστιατόριο από την αρχή μέχρι το τέλος, τις συνταγές, τα πάντα όλα. Έχετε μέχρι τις 6 να το βάλετε απλά στην βιβλιοθήκη σας, ενώ στις 6 θα έρθει το War Pigs. Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής από ψηλά με μικρά ανθρωπάκια σε 16-bit pixels. Είναι ένα έτσι πολύ απλοποιημένη η κατάσταση, αλλά το παιχνίδι αφορά στρατιωτικές μάχες, στρατιωτικές καταστάσεις από με ένα strategic real-time strategy προσέγγιση. Πράγμα το οποίο θα συνεχίσω απευθείας στις κυκλοφορίες από με αυτό. Πράγμα το οποίο φαίνεται να έχει την ειδική του αυτήν την εβδομάδα τα strategy games, ειδικά αυτά τα από ψηλά, καθώς δύο από τις μεγάλες κυκλοφορίες που έχω για να αναφέρω για αυτήν την εβδομάδα αφορούν η μια το Cities Skyline Remaster για τις κονσόλες νέας γενιάς, όπου διαχειρίζεστε μια πόλη, την αναπτύσσετε, τη χτίζετε, θα φτιάξετε τα οδικά της δίχτυα, να χτίσετε τα χτίρια κλπ. Ενώ έχουμε και το The Settlers New Allies αύριο σε αποκλειστική κυκλοφορία για το PC, έναν τίτλο ο οποίος έχει ιστορία πελώρια, είναι σχεδόν 30 χρόνια ιστορία το The Settlers, αυτό το παιχνίδι από τη Ubisoft, το οποίο πρόκειται για real-time strategic battle και θα φέρει αυτήν τη φορά απίθανα γραφικά, στα οποία θα μπορείτε να προσεγγίσετε ακόμη περισσότερο, να τους δείτε από πολύ κοντά τις καταστάσεις, τα πάντα όλα θα λαμβάνουν χώρα στο χάρτη σας. Διαδραματίζεται σε έναν μυθολογικό κόσμο, βρισκόμαστε σε κάπως την εποχή των υποτών και λοιπά, αλλά είναι φανταστικές οι φυλές οι οποίες συμμετέχουν και θα υπάρχουν διάφορα game modes μέσα στο παιχνίδι, όπου θα μπορείτε να παίξετε εναντίον άλλων παιχτών, βεβαίως, αλλά και να παίξετε έναν υπέροχο campaign μέσα στον κόσμο των Settlers. Το City σε κάνω τελείως skip γιατί αντιλαμβάνεστε είναι remaster, οπότε είναι κάτι το οποίο έχει κυκλοφορήσει ήδη. Μιλώντας για παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει ήδη, αλλά θα έχουμε και πάλι να τα αναφέρουμε στην κυκλοφορία μας, πρόκειται για το Journey to the Savage Planet Employee of the Month Edition. Μάλιστα, ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε ένα νήμερο του Αγίου Βαλεντίνου για τις κονσόλες νέας γενιάς. Και σε αυτήν την έκδοση, στο Employee of the Month Edition, έχουμε όλο το ολόκληρο το original παιχνίδι, καθώς και το Hot Garbage DLC που είχε δοθεί αργότερα, όλα σε 4K γραφικά με 60 frames per second για το PlayStation 5 και το Xbox Series X.
Έχει και καινούργια πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Θα υπάρχουν νέα βίντεο, θα υπάρχουν νέα photo filters και frames κλπ. Αν θέλετε να βγάλετε τις δικές σας φωτογραφίες. Mm-hmm. Και όσοι έχουν ήδη το παιχνίδι, θα μπορούν να διεκδικήσουν αυτό το update εντελώς δωρεάν. Αλλιώς μπορείτε να το αγοράσετε και να απολαύσετε έναν. Είναι αυτό το παιχνίδι που αξίζει πραγματικά να το παίξει σε 4K, γιατί είναι πανέμορφο όσον αφορά τα χρώματα του. Ναι. Αυτό που βλέπεις μέσα είναι πολύ ζωντανό, πολύ φρέσκο και είναι ωραίο να το δεις έτσι σε όλη του την έκταση. Τελευταία μεγάλη κυκλοφορία που θέλω να αναφέρω για αυτήν την εβδομάδα, δύο κυκλοφορίες. Η μια έρχεται από το PlayStation στο PC, πρόκειται για το Returnal, αυτόν τον αφήσανο τίτλο που είχαμε γνωρίσει, το roguelike παιχνίδι που είχε σπάσει κάθε προηγούμενο πάνω στο PlayStation. Ήταν μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία το roguelike, αλλά σε third person εικόνα adventure παιχνίδι που διαδραματίζεται στο διάστημα. Mm-hmm. Απίθανη εμπειρία. Πλέον θα έχουν τη χαρά και οι κάτοχοι του PC να το παίξουν. Σιγά σιγά ξέρεις, όλα τα exclusives έγιναν επίσης. Κοίταξε όμως, είχα διαβάσει τώρα με το review και του DualSense Edge ότι το Returnal ήταν τα παιχνίδια τα οποία είχαν εκμεταλλευτεί από την αρχή τις δυνατότητες του μοχλού της PlayStation. Πόσο το μάλλον τώρα με το Edge. Μπράβο. Ήταν στο έπακρο μάλιστα, ειδικά τα triggers που είναι adaptive, ναι. Το haptic feedback ήταν στο full, το ένιωθες. Ας πούμε, θεωρώ ότι αν το έπαιζες με μοχλό που δεν ήταν ο DualSense, θα είχατε πολλά πράγματα. Ακριβώς. Ήταν μπράβο τους, απίστευτη δουλειά. Και να θυμίσουμε στον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει στο βίντεο ότι το Returnal, το παιχνίδι το οποίο είναι όταν πεθάνεις στο παιχνίδι, επιστρέφεις ξανά από την αρχή. Yes. Αυτή είναι η μαγεία και κατάρα την ίδια ώρα το roguelike παιχνιδιών. Ότι θα σε ρίξει πίσω. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι το κάποια παιχνίδια στα roguelikes. Πέθανες, να ξαναξεκινήσεις και είναι να δεις μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Αν έμαθες, αν ξέρεις να προσέχεις. Σωστά. Αν θυμάσαι που κινδύνεψες ή κάτι που έβγηκε και δεν το περίμενες, θα το θυμάσαι να το αποφύγεις κλπ. Από εκεί και πέρα έχει κάποια άλλα παιχνίδια, έχει κάποια roguelikes τα οποία εξελίξαν αυτήν τη φόρμουλα και την έκαναν πιο random. Όπως π.χ. το Hades και το Returnal, επέθανες με ξαναξεκινήσεις. Μη με θυμίζεις το Hades, άστο. Άστο, είναι άστο, μη, όχι, μη. Εντάξει, θέλω να το ξαναπαίξω, γιατί βγαίνει και το 2 τώρα. Έχει ανακοινωθεί ήδη, ναι. Πολύ καιρό φυσικά που έχει ανακοινωθεί. Και είχε βγει, και βασικά το είχα αγοράσει σε ψηφιακό. Και λέω, εντάξει, αφού θα βγει και δεύτερο, ας το πάρω και σε physical. Για τη συλλογή ρε φίλε. Για τη συλλογή, γιατί όχι. Εντάξει, παιχνιδάρα. Σίγουρα θα πέσει η τιμή του. Σίγουρα σε κάποια φάση πριν την κυκλοφορία του 2, όσοι ήθιστε, συνηθίζετε αυτό το πράγμα να γίνεται με τους τίτλους. Δηλαδή πέφτει λίγο η τιμή του πρώτου για να προωθήσει και λίγο την κυκλοφορία του δεύτερου. Αν κρίνω και από το Star Wars. Ori and the Will of the Wisps. Α, ναι, και το Ori. Ναι. Έχεις δίκιο. Μπορεί και να βγει και κάποια συλλεκτική που να τα μαζεύει μαζί και τα δύο. Και τώρα που ανάφερες το Ori, να σου πω τη δήλωση που έκανε η εταιρεία. Και είπε ότι αν το Ori, και τα δύο τα Ori, εννοείται αυτοί το θεωρούν σαν ένα ενιαίο παιχνίδι. Αν το Ori ήταν για μας το Super Mario μας, το επόμενο μας παιχνίδι είναι το Zelda μας. Ναι. Άρα θα αλλάξουμε χαρακτήρα. Όχι, εννοεί ότι θα συνεχίσει την επιτυχία. Ναι, αλλά ίσως είναι και ξέρεις έναν κλείσιμο του ματιού ότι η Mario platformer από το πλευρό τώρα θα κινηθούμε. Έχεις ένα δίκαιο. Μπορεί, αλλά... ναι, θα μπορούσε. Εντάξει. Αλλά αυτή ήταν η μαγεία. Αυτή ήταν η μαγεία του Ori. Η αλήθεια λέγεται ναι, δεν θα μπορούσα να το φανταστώ να παίζεται. Διαφορετικά, ναι. Ναι, θα χάσει το χαρακτήρα του. Ήταν έτσι έναν platformer απίθανο σε αυτό το σημείο, με τα χρώματα του κλπ. Μπορεί να χάσεις άμα το αλλάξει το ύφος του σε έτσι σημείο, ναι. Προφανώς. Να δούμε όμως. Φυσικά μιλούσαν για την επιτυχία. Εννοούσαν ότι αυτό που ετοιμάζουμε τώρα και έχουμε στα σκαριά, ότι θα είναι η επόμενη μας επιτυχία. Γιατί για την Nintendo ήταν back-to-back επιτυχίες με το Super Mario και τα Zelda. Σωστός. Λοιπόν,
Ακόμα ένα πράγμα που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι ξεκίνησε το season 2 του Warzone 2. Ναι. Το season 2 του Warzone 2. Εμείς που τα ξέρουμε έχουμε βγάλει άκρη. Τώρα οι ακροατές δεν ξέρουν που δεν έχουν κάποια επαφή με τα video games. Λοιπόν, το Warzone πρόκειται βεβαίως για το δωρεάν παιχνίδι του Call of Duty που μπορούν όλοι να παίξουν και να το παρεβάσουν και να το παίξουν διαδικτυακά. Είναι Battle Royale και το season 2 φέρνει νέα modes μέσα, ένα καινούριο χάρτη, το Ashika Island. Έχει ήδη κυκλοφορήσει από τις 15 Φεβρουαρίου και θα φέρει μαζί, όπως σε κάθε νέα σεζόν που ξέρουμε μέσα στο Warzone, το δικό του Battle Pass, δικά του διακοσμητικά, νέα όπλα, τον Ronin σαν Operator, Ranked Playlist κλπ. Είναι ήδη διαθέσιμο για όλους και, όπως έχω πει, μπορείτε και το παιχνίδι να κατεβάσετε δωρεάν και να συμμετέχετε στο Season 2 δωρεάν, να διεκδικήσετε ό,τι προσφέρετε έξω από το Battle Pass. Αυτά έχω να πω, θέλω να μια μικρή αναφορά, καθώς βλέπω ότι έχουμε το χρόνο. Έχουμε χρόνο. Ναι, να κάνω μια μικρή αναφορά σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν γνωρίζω ιδιαίτερα και δεν έχω διαβάσει ακόμα κάτι για αυτό το παιχνίδι, παρόλο που έχει κυκλοφορήσει. Πρόκειται για το Wild Hearts, το οποίο είναι ένα παιχνίδι... Βγαίνει αύριο. Ναι, βγαίνει... Αύριο. Έχω δει σήμερα το listing σε κατάστημα Λιανικής που είναι προπαραγγελία μέχρι σήμερα 16 και 17 λογικά κυκλοφορεί. Λοιπόν, εκτός και για το κατάστημα ήταν. Έχεις και δίκαιο και μέρη. Λοιπόν, θα κυκλοφορήσει αύριο για το PlayStation 5 και το Xbox Series X και S, ναι. Ενώ σήμερα είναι διαθέσιμο για το PC μέσω Steam, Epic Games και το EA App. Το ψηφιακό. Ναι. Με, έχουν δώσει ένα προβάδισμα. Μάλιστα, γι' αυτό και εγώ ήμουν κάπως αφού ξέρω έβλεπα, τι είναι σήμερα. Έβλεπα το PlayStation 5 και το Series X, γι' αυτό. Ναι. Κατανοητό. Λοιπόν, το Wild Hearts είναι ένα παιχνίδι το οποίο με την πρώτη ματιά εγώ νομίζω ότι ήταν το καινούριο Monster Hunter. Ή το καινούριο Horizon. Αν κρίνεις από τα τέρατα. Ναι, θα μπορούσαμε να το δούμε και με το Horizon. Μπράβο. Ναι. Έχει αυτόν το ύφος του παιχνιδιού, προφανώς, κυνηγεί εναντίον τεράτων, πελώριων τεράτων μέσα στη φύση, σε απίστευτα όμορφα μέρη. Δεν είναι σκοτεινό παιχνίδι του ύφους, Bloodborne κλπ. Είναι έτσι έναν εύχρωμο, ευδιάθετο παιχνίδι, το περιβάλλον του κλπ. Αλλά πραγματικά μέχρι πριν αυτήν την εβδομάδα και την κυκλοφορία του δεν το είχα ακούσει πουθενά, δεν το είχα δει, δεν ήξερα ότι έρχεται αυτό το παιχνίδι, είχα μόνο δει τον τίτλο του κάπου στα πεταχτά. Πέρασε παντελώς κάτω από το ραντάρ και είναι πολύ περίεργο για ένα παιχνίδι το οποίο κυκλοφορά μέσω της EA. Μάλιστα. Ναι, θα περίμενα ότι ήταν παντού, ότι θα το διατυμπάνιζαν κλπ. Περιμένω να ακούσω για αυτό το παιχνίδι, καθώς το Monster Hunter άρεσε μου σε ένα βαθμό και να ήθελα να δω το συγκεκριμένο σε που πάει. Δεν είναι της EA όμως το Monster Hunter. Όχι, αλλά το ύφος τουλάχιστον άρεσε μου, ναι. Και αυτό προσφέρει και multiplayer μέσα στο παιχνίδι, μαζί με άλλους, αν θέλετε να γίνετε, ξέρεις, γκάνκ για να πάτε για εκεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα περίμενα να δω. Απλά δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Δεν είχα την ευκαιρία να το παίξω, δεν είχα ευκαιρία να το δοκιμάσω. Αυτό φαίνεται ενδιαφέρον. Να το δούμε. Γιατί όχι. Ναι. Θα έχουμε να δω. Να δούμε αν έχει demo πάνω στο PSN. Σωστά. Πολύ σωστά. Μπορεί να έχει. Λοιπόν, τι έμεινε, να πούμε ότι το τρίτο επεισόδιο του podcast των Cyprus Gamer είναι ήδη online, θα τους βρείτε φυσικά στο Spotify αποκλειστικά, είναι Coffee and Trophy, το podcast των Cyprus Gamer, ή θα το ψάξετε με το όνομά του ή με το όνομα των Cyprus Gamer στο Spotify αποκλειστικά, ο Γιώργος, ο Αντρέας, νομίζω, ο Γιάννης, έκανες λάθος την προηγούμενη φορά και είπες Αντρέας και μου έχει μείνει στο μυαλό, ο Γιάννης και ο Λεύκος. Και φυσικά όποιος καλεσμένος έρθει μαζί του για να συζητήσει φυσικά το θέμα το οποίο έχουν σε κάθε podcast.
Το οποίο βγαίνει κάθε Δευτέρα βγαίνει. Κάθε Δευτέρα πρωί, ναι. Μπράβο. Mm-hmm. Τα παιδιά το γυρίζουν την Παρασκευή για να έχουν το χρόνο του Σαββατοκυριακού να το ετοιμάσουν και mm-hmm. το ανεβάζουν πάνω φρέσκο-φρέσκο τη Δευτέρα το πρωί, να ξεκινήσει η εβδομάδα σας με ωραίο τρόπο. Απλά θέλω να σχολιάσω ότι η τρελή, για κάποιο λόγο, πραγματικά δεν ξέρω γιατί, το τρίτο επεισόδιο ονομάζεται Bonus Episode Number One. Δηλαδή, μετά από δύο επεισόδια έβγαλαν bonus επεισόδιο αντί να βγάλουν το τρίτο. Κοίταξε, τα δύο πρώτα τα έχω ακούσει. Το τρίτο λες να είναι κάτι το οποίο δεν πρόλαβα να πούν στο προηγούμενο. Κοίταξε, μιλά για το Nintendo Direct. Τότε, ναι. Και κυκλοφόρησε στην ώρα του κανονικά. Άρα πραγματικά καταλαβαίνω γιατί το ονομάσασαι bonus episode. Αφού είναι το τρίτο επεισόδιο στην ώρα που πρέπει, με το θέμα που πρέπει. Νομίζω να βγάλουμε και τον Γιώργο σε κάποια φάση στον αέρα να μας εξηγήσει τι γίνεται σε εκείνο το στούντιο. Πόσο καφέ πίνουν την ώρα που μιλούν. πόσα τρόφις έχουν από πίσω τους. Αν είναι ψηφιακά τα τρόφις, αν είναι κανονικά τρόφις. Ποιος ξέρει. Ναι, νομίζω χρειάζεται. Έτσι ένα challenge χρειάζεται. Θα ήθελα ένα βίντεο όμως να κάνουν ένα. Γιώργο, ξέρω ότι βλέπεις και ακούς την κουβέντα μας. Να υπάρχει και ένα behind the scenes βίντεο στο οποίο μιλάνε. Έστω και για την προώθηση, ρε παιδί μου. Ξέρεις, να μπει σε ένα YouTube, να μπει στο Facebook για να προωθηθεί καλύτερα. Και εγώ έτσι τους είπα, πατάτε record. Ομορφόπαιδα και οι τρεις. Ομορφόπαιδα και οι τρεις. Αλλά βάλουμε να σας βλέπουν ο κόσμος. Ναι, ειδικά τώρα που δεν έχουν καλεσμένους εμένα. Να χαλάει το image. Λοιπόν, αν δεν μας έμεινε κάτι, να σε αποδεσμεύσω. Αυτά, Δημήτρη μου. Αυτά τα σπουδαιότερα αυτή τη εβδομάδα. Ελπίζω να πέρασες καλά σήμερα, Τσικνοπέμπτη, και το πρωί στη δουλειά και το τώρα το απόγευμα μαζί μου στον Πολίτη 107.6. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη Πέμπτη στις 4:40. Εδώ 107.6 και 97.6. Και να ξέρετε ότι ανεβαίνει και βίντεο με την συνομιλία μας, που θα μας βλέπετε κιόλας που μιλάμε ο ένας τον άλλον, την Παρασκευή, αύριο το πρωί δηλαδή, Παρασκευή πρωί, στο YouTube. Γι' αυτό να έχετε το νου σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Με μέτρον το φαΐ. Καλή συνέχεια, Ζακ. Επίσης.